Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονος ο απόϊχος ακόμα από το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Φωνή διαμαρτυρίες εναντίον όλων όσων επιβουλεύονται την εθνική μας υπόσταση και ιδιαίτερα εναντίον των παραχαρακτών της ιστορίας και των σφετεριστών του ονόματος της Μακεδονίας, Σκοπιανών. Η καρδιά του ελληνισμού χτύπησε σήμερα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ακόμη και όσοι Έλληνες δεν μπόρεσαν να βρεθούν εκεί, ήταν νοερά, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Καραμαλή θα γίνει την 3η 18 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα ορκιστούν ο νέος Υπουργός και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Στέφανος Μάνος και Κωνσταντίνος Δούσης. Ολοκληρώθηκαν σήμερα, μετά τη συνάντηση Καραμαλή Παπανδρέου, οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς εν ώψη της κοινής σύσκεψης για τα εθνικά θέματα. Ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται αργά το βράδυ. Αύριο θα προεδρεύσει στην Κρήτη λόγω των πρόσφατων δηλώσεων βουλευτών της συμπολίτευσης και του θέματος Κανελόπουλου συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εντολή για ποινική δίωξη για λαθρεμπορία πετρελαίου που αφορά την υπόθεση του τάνκερα Σπρουνίση του ομίλου Αλαφούζου έδωσε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Πειραιώς. Κρίθηκαν ένοχοι μόνο για τα πλημμυλήματα, ενώ τους αθώωσε για τα κακουργήματα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους Χριστόφορο Μαρίνο και Κλέαρχο Σμυρναίο. Και οι δύο εξαγόρασαν τις ποινές τους που τους επευλήθηκαν ένα χρόνο για το Σμυρναίο και δύο χρόνια και τέσσερις μήνες για το Μαρίνο και αφέθηκαν ελεύθεροι. Το πόρισμα για την ύπαρξη ή μη κυκλωμάτων στη δικαιοσύνη θα παραδώσει σε μία εβδομάδα ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάου κ. Φλούδας στον εισαγγελέα κ. Πλαγιανάκο. Η Ιαπωνία προτίθεται να προτείνει διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με αντικείμενο την εξάλληψη των πυρηνικών όπλων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας Υπουργός Εξωτερικών. Στη διάσκεψη αυτή, η Ιαπωνία θα προτείνει τη σύσταση ενός οργανισμού που θα είναι αρμόδιος για την καταστροφή των πυρηνικών όπλων. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί στις 6. Καλό σας απόγευμα.